coach. Καλησπέρα, καλή σεζόν πρώτα απ' όλα. Ένα παιχνίδι σήμερα απέναντι στο ΑΠΟΕΛ, το οποίο το διεκδικήσατε μέχρι το τέλος. Εντάξει, ήρθαμε με συγκεκριμένο πλάνο να πάμε σε πολλές κατοχές. Τρίτο δεκάλεπτο, κάπου εκεί χάθηκε λίγο το momentum και αυτό που πρέπει να κάναμε στην άμυνα. Νομίζω καλύψαμε μια διαφορά 17 πόντων και φέραμε το παιχνίδι εκεί που το θέλαμε. Χτύπησε και ο Μπράντον, βγήκε με 5 φάουλ ο Μπράντον, χτύπησε και ο Μονιάντης, είμαστε χωρίς point guard βασικό. Παίζαμε με Πιτάκα, Πίγκραμ και δημιουργούς το πεντάρι μας στο κόρ. Δείξαμε ότι φέτος ήταν διαφορετική ΑΕΛ και ότι θα διεκδικούμε όλα τα παιχνίδια μέχρι τέλους. Ένα κομμάτι που είδαμε και θέλω να μου το σχολιάσετε λίγο είναι τα πάρα πολλά σου τριών πόντων που επιχειρήσετε. Είναι κομμάτι της τακτικής σας ή είναι κάτι που βγήκε κατά τη διάρκεια του αγώνα? Μπορείς να πεις ότι είναι και τα δύο. Σαν φιλοσοφία, αν είδες, πάντα φέρνω guard και μ' αρέσουν οι early επιθέσεις. Απλά το θέμα είναι ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έπρεπε να πάμε κάπως έτσι για να γυρίσουμε το ρυθμό. 40, πόσα είχαμε? 42 τρίποντα, ωραία. Αρχίσαμε για πρώτο παιχνίδι, 42 τρίποντα, ένα αρκετά λάθος. Πρέπει να δουλέψουμε αρκετά στην άμυνα. Θέλουμε και παίχτες. Πρέπει να μπουν οι μικροί μέσα να βοηθήσουν. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι που θέλετε να επενδύσετε με τους νεαρούς. Έχετε και τους έμπειρους στην ομάδα, τον Πιτάκα, τον Μονιάτη, τον Δανίλη ακόμα, που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, να τους εντάξετε και τους νεαρούς μέσα στο ρόστερ, στο παιχνίδι σας. Όπως είδαμε σήμερα, ο Μάριος Ιωαννίδης μπήκε μέσα και έδωσε αυτό που του ζητήσαμε. Σιγά σιγά ο καθένας πρέπει να βρει το ρόλο του στην ομάδα. Σίγουρα μια περιμέρα είναι περίεργη, δύσκολη, δεν ξέρεις τον αντίπαλο καλά. Τον είδαμε με ένα-δύο φιλικά το ΑΠΟΕΛ. Από εκεί πέρα, εντάξει, πρέπει να βρούμε ρόλου σιγά σιγά στη διάρκεια. Το πρωτάθλημα είναι μακρύ. Θέλαμε την νίκη σήμερα για ψυχολογικούς παραγόντες, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι με Μονιάτη και Μπράντον εκτός, θα ήταν μεγάλη υπέρβαση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ.